Ψωμί για 4 ημέρες πρέπει να προμηθευτούν καταναλωτές και επαγγελματίες της εστίασης, καθώς από το Σάββατο θα ξαναλειτουργήσουν Τετάρτη τα αρτοπία. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος αρτοπιών του Νομού Ροδόπης, Γιώργος Δαλθανάσης, που αναφέρθηκε και στα τσουρέκια που προμηθεύονται οι καταναλωτές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Καλές γιορτές, ευτυχισμένες και με λιγότερο lockdown πλέον. Ας ευχηθούμε ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά, θα ανοίξει η εστίαση. Να βγούμε έξω λίγο, να καθόμαστε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι τα αρτοπία θα παραμείνουν κλειστά και την γιαλαντζή πρωτομαγιά, όπως τη λέω εγώ, αυτή που θα εορταστεί μετά την πρωτομαγιά. Και θα πρέπει οι καταναλωτές να προδευτούν ψωμί για Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή για 4 ημέρες. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι ανοιχτά, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και ό,τι θέλετε. Να πούμε λίγο και για τα τσουρέκια που έχουν τη τιμητική τους αυτή την περίοδο. Ναι, εν μέρη, εντάξει. Ναι, πράγματι έχουν τη τιμητική τους τα τσουρέκια. Και εκτός αυτού, εκτός από το φούρνο που κάνει τα τσουρέκια, υπάρχουν και νοικοκυρές που φτιάχνουν ίδια τσουρέκια στα σπίτια και μοσχοβολάει το σπίτι. Είναι η πιο μοσχομυριστή εποχή αυτή. Ακόμη ο κόσμος συνηθίζει να παίρνει τσουρέκια ή τα έχουν αντικαταστήσει με τα χρόνια? Αγοράζει ο κόσμος, αγοράζει τσουρέκια κανονικά, αλλά το επιχειρούν και στο σπίτι. Πετύχει ή δεν πετύχει, το τελικό αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι νόστιμο. Δηλαδή, ασχέτως αν φουσκώσει το τσουρέκι, αν δεν φουσκώσει, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι νόστιμο. Γιατί κάθε νοικοκυρά ξέρει τι υλικά έβαλε μέσα και ξέρει τι θα βγει.